Κινησία είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο σίγουρα. Στον αθλητή του Beach Volley, έτσι. Όλα τα στοιχεία... Όσο πιο ψηλός είσαι, νομίζω ότι κάνεις αυτή την ευκαιρία. Κάνεις την ευκαιρία. Γιατί αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο δουλεύει σε μια ηλικία από τα 6 στους 14. Πολλές χώρες δεν το κάνουν αυτό. Σε τόσο μικρές ηλικίες κάνουν διαφορετικό σύστημα εκπαίδευσης, δηλαδή πιο γενικά πράγματα. Ενώ είναι η κατεξοχήν ηλικία όπου πρέπει να φτιάχνουν τα παιδιά τα σώματά τους. Να αναπτύξουν την ταχύτητα, τη δύναμη, την αντοχή, την ευκινησία, την ευληγησία και μετά να έχεις έναν έτοιμο αθλητή που σε πιο όριμη ηλικία που μπορεί να καταλάβει να αναπτύξει τεχνική και τακτική σκέψη. Καταπληκτική ατμόσφαιρα, φίλες και φίλοι, εδώ. Το πάρτι συνεχίζεται εδώ πέρα στη Λάρνακα. Ένα μεγάλο πάρτι, πραγματικά, μια μεγάλη γιορτή. Μπορούμε να πούμε ότι είναι και ένα πολυπολιτισμικό γεγονός. Εδώ πέρα έχουμε γνωρίσει παιδιά από όλες τις μεριές του πλανήτη. Και μπορούμε να πούμε ότι ήταν και μια τεράστια ευκαιρία για τα παιδιά της Κύπρου, που με τα πολλά συμμετείχαν 6 ομάδες, 4 ομάδες γυναικών και 2 ανδρών. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα. Είστε ικανοποιημένος. Εγώ είμαι ικανοποιημένος. Τα παιδιά ήταν ενθουσιασμένα. Είχαμε την χαρά να μιλήσουμε και με την Ανθίτην Παρλά και τον Μίνο τον Αγαθοκλέους. Έδειξαν ενθουσιασμένοι από τη συμμετοχή. Σίγουρα. Εντάξει, τέτοια τουρνουά δεν είχαν την τύχη τα παιδιά να ξαναδούν. Δουλέψαμε 2 μήνες, νομίζω αρκετά καλά, για να παρουσιαστούμε όπως πρέπει σε αυτή τη διοργάνωση. Δεν ανακαλύπτουμε τώρα τον τροχό. Ξέρουμε ότι είμαστε πίσω σε σχέση με κάποιες πολύ μεγάλες χώρες ή έχουμε λιγότερα πρόσωπα να επιλέξουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή έγινε καλή δουλίτσα και τα αποτελέσματα φάνηκαν. Δηλαδή, 4 ομάδες περάσανε. 5 ομάδες περάσανε στους 17 του κόσμου. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία για μια ομοσπονδία όπως η Κυπριακή, που έχει μόνο λίγους αθλητές. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε δηλαδή αυτή την ομοσπονδία με μια Βραζιλιάνικη, μια Κινέζικη, μια Γερμανική. Και τα παιδιά πραγματικά δουλέψανε σκληρά και στο τέλος πήραν αυτό που τους άξιζε. Διαγώνιο σοτ από την Κάτζελεκ, η οποία κρατάει σε πολύ καλό βαθμό, σε πολύ ψηλό ποσοστό το side out της, δηλαδή την πρώτη φάση της αλλαγής, και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κρατάνε ένα προβάδισμα στο πρώτο σετ. Ξαναπήγε η διαφορά στους 4 πόντους. Στο προηγούμενο σερβίς πέταξε και την άμμο της ψηλά και είδε την φορά του αέρα. Ακριβώς. Τη δύναμη του αέρα. Ακριβώς, είναι και ένα μετά ξέρβηρε. Άλλη άμυνα από την Παράν, τώρα η μπάλα πρέπει να μπει μέσα στο φιλέ. Μια γρήγορη πάσα μπροστινό. Καλή προσπάθεια από τις Λιθουανές. Οι Πολωνές έχουν αρχίσει να μπαίνουν μέσα στο μάτς, πανηγυρίζουν. Η Κότσορε και η Μπαράν μοιάζουν με αυτές που πήραν πέρσι τον τίτλο. Ακριβώς. Στο πρώτο σετ ήταν πολύ πίσω. Ακουμπήσει την μπάλα η ψηλή, οπότε πρέπει ένα άλλο στοιχείο πρέπει να πούμε για τον κανονισμό. Είναι ότι όταν στο beach volley ακουμπήσει την μπάλα στο μπλοκ, μετράει σαν επαφή, οπότε κατευθείαν πρέπει να κάνει πάσα. Η εργασία μου στο μεταπτυχιακό ήταν. Θεωρείται μια από τις τρεις μπαλιές που δικαιώσε στο δικό σου χώρο. Ακριβώς. Ένα μέρος της εργασίας μου στο μεταπτυχιακό ήταν αν αυτό το στοιχείο βοηθάει πραγματικά την εξέλιξη του σπορ. Καθότι αν ακουμπήσει την μπάλα. Στην πραγματικότητα δεν είναι ένα πλεονέκτημα, γιατί ουσιαστικά μετά έχεις πολύ χαμηλή αποτελεσματικότητα στην κόντρα μπάλα. Δηλαδή, αν κουμπίσεις την μπάλα, το κατά πόσο βοηθάς την ομάδα σου είναι αντικείμενο που πρέπει να το σκεφτούμε καλά. Γιατί λίγοι αθλητές μπορούν να κουμπίσουν την μπάλα και να πάρουν φόρα δεχόμενη μια καλή πάσα και να τελειώσουν την μπάλα. Οπότε, πολλές φορές δεν ξέρουμε αν το να σπάσουμε την μπάλα στο μπλοκ είναι ένα πραγματικά πλεονέκτημα. Αποδοχή από το κέντρο. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι από το κέντρο, όταν η Γκάτζιολεκ προσπαθεί επίθεση από το κέντρο, παίζει πολύ με την ευθεία, γιατί μικραίνει το χτύπημα στη διαγώνη, ενώ από ανοιχτά, από κοντά στην αντένα, προτιμάει να παίζει με την πλάγια γραμμή στη διαγώνη. Είναι μια παίκτρια που δεν κάνει πάνω από 2-3 χτυπήματα, αλλά τα κάνει καλά. Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια παίκτρια εύκολη για την τακτική, αρκεί να έχει τους παίκτες να την εκτελέσουν και να έχουν μια τακτική σκέψη. Κύριε σκηνοθέτα, δώσε μας κι άλλες εκπληκτικές εικόνες. Να δούμε και τη θάλασσα σε κάποια στιγμή, τι χρώμα έχει πάρει τέτοια ώρα. Το σίγουρο είναι ότι σιγά σιγά ο ουρανός σκοτεινιάζει και εδώ πέρα θα αρχίσει να γίνεται ένα πάρτι για τους θεατές.
Είναι καταπληκτικό το συνέστημα να παίζει βράδυ. Εγώ, σαν αθλητής, είμαι τυχερός να παίξω στα πανέλα πρωταθλήματα, κυρίως σε τέτοια ατμόσφαιρα που συνέβαινε κάθε εβδομάδα. Και είναι κάτι για το οποίο αξίζει να παλεύεις να παίξεις. Τα κυπριακά πώς είναι να χειροκροτήσουμε. Είσαι 6 χρόνια στην Κύπρο, μάλλον έχεις 6 φορές στην Κύπρο, δεν έχεις μάθει ακόμα πώς είναι χειροκρότημα. Μισκαλίστε! Για πάμε να μισκαλίσουμε όλοι μαζί, μωρέ! Το 6 το σκορ για την Πολωνία. Shot line. Και ένα εύκολο side out για την πολωνική ομάδα. Πάει διαφορά στους 3 πόντους. Τώρα μια καλή τακτική θα ήταν να πιέσουν οι Πολωνές στο σέρβις ώστε να αποκτήσουν μια διαφορά ασφαλείας πριν το τεχνικό time out. Αλλά παρόλα αυτά κάνουν σερβις τακτικής πάνω στην παίκτρια, δεν τη μετακινούν σχεδόν καθόλου σε κανένα σερβις. Φιλέ από την Μπλοκέρ και μπάλα για την Λιθουανία. Η διαφορά ξανά στους δύο. Μια ιδιαιτερότητα του αθλήματος που πρέπει να αναφέρουμε είναι ο ρόλος του προπονητή στο beach volley, όπου ουσιαστικά δεν έχει δικαίωμα για coaching. Οπότε ουσιαστικά ο ρόλος του προπονητή είναι απλά ένας καθοδηγητής πριν το παιχνίδι, να μπορεί να περάσει τη φιλοσοφία του κυρίως στους αθλητές, την τακτική σκέψη, γιατί μέσα στο παιχνίδι είναι απελπιστικά μόνοι τους. Οι διοργανωτές είναι πολύ αυστηροί σε αυτή, ούτε νεύμα δεν μπορεί να κάνει ένας προπονητής. Οπότε αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα του αθλήματος που κατά τη γνώμη μου είναι θετική, γιατί δημιουργεί παίχτες με προσωπικότητα που στα δύσκολα δεν χρειάζεται συμβουλές κανενός. Αποκτούν τη δική τους προσωπικότητα και οριμάζουν και από τον τρόπο ζωής του beach volley που είναι συνεχόμενα ταξίδια, αλλά και επειδή στα δύσκολα πάντα πρέπει να βρουν τη λύση. Οι Λιθουανές ξανάφεραν τη διαφορά στους δύο πόντους. Ωραίο μπλοκ. Ακριβώς στην φορά του σώματος. Έπαιξε μπλοκ 2, η αμυντικός βγήκε και στην ευθεία και έκανε ένα πετυχημένο μπλοκ. Εάν θα τολμήσω να εκτιμήσω ότι αν οι Λιθουανές σοφαρίζουν, θα πάρουν και αυτό το σετ. Θα ανατρέψουν τα ψυχολογικά δεδομένα. Να δούμε. Είναι παίχτες με winner philosophy. Λίγο out of service. Η διαφορά ξανά στους δύο και είναι μια φάση καθοριστική. Αν οι Πολωνές μπορούν να κάνουν μια φάση στην κόντρα μπάλα, να αναπτύξει διαφορά στο συν-3, θα είναι καλό για τη συνέχεια. Όχι, όριμη η παίκτρια της Λιθουανίας, παίρνει την αλλαγή και πάμε σε τεχνικό time-out στους 21 συμπληρωμένους πόντους. Πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο και στο Δήμο Λάρνακας για τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε εδώ και 6 μήνες να διοργανώσει αυτό το τουρνουά, όσο και στους ανθρώπους της Ομοσπονδίας όπου τρέξανε, αφήσαν τις δουλειές τους με προσωπικό κόστος για να καταφέρουν αυτή η διοργάνωση για 4 μέρες να είναι μια ευχάριστη παρένθεση και στον Κυπριακό αθλητισμό και για τις μέρες όλων. Σίγουρα όλοι το ευχαριστηθήκανε και περιμένουμε με αγωνία να δούμε τους νικητές. Νομίζω ότι είναι η πρώτη διοργάνωση, για πρώτη φορά διοργάνωση beach volley στην Κύπρο. Μαζεύει τόσο κόσμο. Ακριβώς. Είχαν γίνει επανειλημμένες προσπάθειες επί 6 χρόνια νομίζω στην Πάφο, στην Γεροσκήπου. Ακριβώς, με FIVB Satellite και CF Challenger, στο οποίο είχαμε και κυπριακές επιτυχίες. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος γέμιζε το γήπεδο, αλλά μόνο στους τελικούς. Εδώ αυτό που έγινε ήταν επανέλεπτο. 9 η ώρα το πρωί, τα γήπεδα ήταν γεμάτα και όχι μόνο το κεντρικό, αλλά και τα άλλα γήπεδα. Και το αίσθημα ήταν πολύ ωραίο. Χαλασμένη υποδοχή από τους Πολωνές, αλλά παίρνουν ένα πολύ δύσκολο side out για να κρατήσουν τη διαφορά τους στους δύο. Νομίζω ότι δεν θα αλλάξει η στατιστική παράδοση που έχει γίνει σε αυτούς τους ημιτελικούς και θα έχουμε άλλο ένα tie break. Η μπάλα ήταν out. Μια φάση και λίγο τυχερή. Κατέληξε στην πολωνική ομάδα. Καλό αυτό για τον κόσμο που θα δει ένα μάτς σε κλειστό σκορ.
χαλασμένη υποδοχή. Μια δύσκολη φάση. Καθότι σε ένα παίχτη που πατάει ανάποδα, είναι δύσκολο όταν η μπαλά του έρχεται από πίσω. Οπότε ένα παίχτη που πατάει ανάποδα από το 2 είναι υποχρεωτικά να πάει την υποδοχή μπροστά. Για να έχει μια εύκολη λύση στο side out, αλλιώς ελαχιστοποιεί τις γωνίες στο χτύπημά του. Πάντως ίσπραξα λίγο το βλέμμα της Καρολίνας όταν χάθηκε αυτός ο πόντος. Απογοήτευση. Ναι. Ένα λάθος, τώρα μπήκε, και... προσπάθησε να κυνηγιάσει, αλλά μπήκε κάτω από την μπάλα. Είναι η πρώτη φορά που περνούν μπροστά στο δεύτερο σετ. Το δεύτερο σετ η Λέβα και η Μόνικα από τη Λιθουανία. Και πολύ φοβούμαι, Κώστα, ότι θα... Άλλη μια δεύτερη μπάλα. Περιμένει αμυντικό στο μέτωπο του παίχτη που κάνει τη δεύτερη μπάλα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι Πολωνές δεν δείχνουν την υπομονή. Και μια ωραία φάση στην Λιθουανία. Και παίρνουν τη διαφορά στους δύο πόντους. Ακριβώς. Βλέπει ότι η Μπαράν ήταν εκτός γηπέδου και πέρασε κατευθείαν με τη μία την μπάλα στο άδειο γήπεδο. Αυτή τη στιγμή οι Πολωνές ίσως χρειάζονται ένα time out. Έχουν κάνει αρκετά λάθη στην αλλαγή του συνεχόμενα. Και καλό θα ήταν να έχουν μια διακοπή. Μέσα η μπάλα, ο διαιτητής δίνει out. Ήταν έξω, μια αμφιλεγόμενη φάση. Ελάχιστα out. Μπορούμε να τη δούμε, κύριε σκηνοθέτα. Από ό,τι βλέπω εδώ, το ballmark δείχνει μέσα. Αλλά κάτι θα ξέρουν οι παίκτες παραπάνω. Μια εξειδικευμένη τακτική που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι οι Λιθουανές κάνουν συνέχεια επίθεση στο αριστερό χέρι του drop της παίχτηρας που φεύγει. Το drop είναι όταν ο παίχτης του μπλοκ φεύγει από το φιλέ και συνεχόμενα έχουμε πολλά χτυπήματα στο αριστερό της χέρι. Μπορεί ίσως από στατιστική να έχουν δει ότι στην αριστερή της πλευρά δεν τα πάει τόσο καλά και να το κάνουν επίτηδες. Καλή ευκαιρία για άμυνα αυτή. Και το σκορ στο 15-14. Κάτζιο λεξοσέρβις. Νομίζω ότι ούτε τώρα είναι η ώρα που θα πιέσει. Και κάνει ένα σερβίς στον παίχτη. Παρ' όλα αυτά η υποδοχή χαλάει. Καλή προσπάθεια για πάσα. Τώρα είναι ευκαιρία για δεύτερη μπάλα. Αλλά δεν θα το κάνουν οι Πολωνές. Και με ένα ήρεμο shot line θα πάρουν τη φάση. Και ξαναφέρουν το παιχνίδι στα ίσα. 15-15. Σε ηλικία μόνο 16 ετών κατάφερε να πάρουν πέρσι στην Κροατία το χρυσό μετάλλιο. Θα το ξανακάνουν και εδώ. Ηρωική άμυνα. Καλή προσπάθεια. Και 16-15. Να πάρει το παιχνίδι, να πάρει το χρυσό μετάλλιο. Για να ακούσω, κίνημα με τη Λιθουανία, Λιθουένια. Οι Πολωνές έχουν κρατήσει το time out για αργότερα. Και παρά ότι πιέζονται πολύ στο side out τους, δεν έχουν ζητήσει ακόμα time out. Θα ήταν καλό για αυτές να μην χρειαστεί να το πάρουν αργότερα με διαφορά στους δύο πόντους. Καλή προσπάθεια του Λιθουανές. Τώρα θα περάσει την μπάλα μέσα και ένα block-out. Τη διαφορά στους δύο πόντους. Αν δεν πάρουν και τώρα οι Πολωνές time-out, σίγουρα θα έχουν προβλήματα. Νομίζω θα πάρουν το παιχνίδι οι Λιθουανές. Φαίνεται ότι είναι πολύ πιο ήρεμες αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που κατάφερα να ισοφαρίσω, ανατρέποντας εκεί τη διαφορά 2-3 πόντων που είχα κάνει με κόπο πολύ οι Πολωνέζες. Έκανες μια καλή πρόβλεψη. Άλλαξε την ψυχολογία. Φαίνεσαι να δικαιώνεσαι. Να δούμε. Δεν είναι θέμα δικαιώσεις, νομίζω είναι θέμα... Υπήρξες κι εσύ μεγάλος αθλητής, ξέρεις τι ρόλο παίζει η ψυχολογία. Σίγουρα. Χωρίς λόγκ, χωρίς πρόβλημα. Σημαντικό side out αυτή τη στιγμή. Καθότι είναι η τελευταία φάση που οι Λιθουανές θα βρεθούν από αυτή τη μεριά, που έχει λίγο αεράκι και θα μπορούν να πιέσουν λίγο παραπάνω το σερβίς. Γιατί μετά πάνε οι Πολωνές από εδώ.
δεύτερη παλιά στο κέντρο του γηπέδου. Ήταν λίγο αψυχολόγητη αυτή η ενέργεια του Μπαράν, που συνηθίζει να κάνει δεύτερες παλιές. Επίθεση πάνω, out. Εύκολο. Out. Και 19-16. Νομίζω αυτή τη στιγμή ανυπομονησία της Μπαράν να τελειώσει τις μπαλές. Μια κατά τα άλλα πολύ καλή παίχτρια. Ίσως από αυτές τις παίχτριες που είδα στο τουρνουά να είναι σίγουρα μέσα στις τρεις καλύτερες. Σαν μονάδα εννοώ. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή δεν έδειξε αρκετή ωριμότητα και το σκορ στο 19-16. Με τη Λιθουανία να παίξει λίγο πιο ελεύθερα τώρα. Καλή προσπάθεια από τη Λιθουανία. Απίστευτη μπάλα, αξίζει ένα χειροκρότημα. 19-17 για τη Λιθουανία. Πόσο λέει μπάρα. Ωραίο μπλοκ και πολύ καθοριστικό. Παίρνουν τον Ιωάννη στον έναν. Πόντο τώρα πάνε να αλλάξουν. Για πάμε χέρια ψηλά, για πάμε να πισταλίσουμε. Ξανά τα δεδομένα. Άλλη μια ευκαιρία για τους Πολωνές να ξαναμπούν στο μάτς. Τα έχουν δικαίωμα για τρεις κόντρες μπάλες. Σερβίς πάνω στον παίχτη. Καλή πάση στο φιλέ. Σοτ line μέσα. Τέλειο και σε ένα σημείο. Τώρα έχουμε το πρώτο match ball. Σετ και match ball για το χρυσό μετάλλιο για τη Λιθουανία. Όλοι, όλοι, όλοι. Και άλλη μια ευκαιρία για να μειώσουν οι Πολωνές. 20-19. Οι Λιθουανές δεν έχουν χρησιμοποιήσει ούτε αυτό νομίζω το time out. Παρ' όλα αυτά, σε ένα κλειστό παιχνίδι όπως είδαμε και στα δύο σετ. Στο δεύτερο σετ καμία ομάδα δεν έχει χρησιμοποιήσει τη διακοπή. Η φάση του αγώνα. Ευκαιρία τεράστια για να μειώσει. Και τα 20-20. Αν παρατηρήσατε σε αυτή τη φάση, πήγε και πήρε κατευθείαν το αριστερό της, την αριστερή της γωνία. Κάτι που είχε καταλάβει όλο το παιχνίδι προφανώς ότι γίνεται. Και στην κρίσιμη φάση πήγε, το πήρε εύκολα και τέλειωσε την κοντραμπάλα. Πολύ καλή τακτική από τις Πολωνές. Κάναν την ανατροπή και με αυτόν τον drop, με ένα σερβί στο τεσάρι, μπορούσαν να φτάσουν το σκορ στα ίσα. Και πάμε ξανά για διαφορά δύο πόντων. Ωραία επίθεση στο διαγώνιο. Η Μπαράν δεν δίνει τα θέση της. Δεύτερο match ball. Αν πάρουν τον πόντο φίλες και φίλοι Λιθουανές, παίρνουν και το χρυσό μετάλλιο. Καλό σερβί στο κέντρο. Κλασικό σε τέτοιο σκορ. Ασυνεννοησία. Ακριβώς. Στον πιο καθοριστικό πόντο, αλλά τα βρήκανε μεταξύ. Εντάξει, σίγουρα. Έχουν μεγάλες επιτυχίες και ξέρουν ότι έχουν πολύ μέλλον. Πρέπει να πούμε παγκόσμιος πρωταθλήτρες από τη Λιθουανία. Η Λέβα Ντουπάι Σκέιτ και η Μόνικα Ποβιλάιτεϊτ. Χρυσό μετάλλιο. Ξανά ο τελευταίος πόντος της ασυνεννοησίας. Ακριβώς. Συνήθως αυτό το σημείο είναι του παίχτη, του οποίου υποδέχεται από διαγώνια σε σχέση με το σερβερ. Και να πούμε ότι η Καρζαρίνα Κόντσολε και η Καρολίνα Μπαρούν Παράν πέχασαν σήμερα, ήταν οι περσινές πρωταθλήτριες. Οπότε είχαν μια αλλαγή το 1-2. Στην Κροατία. Έξαλλη πανηγυρισμοί από τις Λιθουανές, που το χαρήκανε πολύ. Μπράβο τους, συγχαρητήρια. Και πρέπει να πούμε ότι η μοναδική ήττα που κάνανε οι Λιθουανές σε αυτό το τουρνουά ήταν από τις παίχτριες της Πολωνίας στο μάτς του ομίλου. Οπότε πήραν μια μικρή εκδίκηση ας πούμε, για το χαμένο μάτς του ομίλου και καταφέραν και κατακτήσαν το χρυσό μετάλλιο. Λοιπόν, αναμένουμε τον μεγάλο τελικό φίλες και φίλοι, τον μεγάλο τελικό ανδρών Λούκας Καζμάρεκ, Σεπάστιαν Καζμάρεκ εναντίον των συμπατριωτών τους, Μιχάλ Μπριλ και Κάσπερ Κουζάβιακ. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γυρνάμε πίσω σε λίγο, να πάρουμε κι εμείς μια ανάσα και θα τα πούμε σε λίγο φίλες και φίλοι. Να ευχαριστήσω
τον φίλο τον Κώστα τον Ταβουρατζή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα και για την γνωριμία, ελπίζω να δώσουμε προέκταση σε αυτή τη συνεργασία. Και έχουμε, έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και άλλες τέτοιες διοργανώσεις στην Κύπρο και με ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες για τις ομάδες μας. Πάντως έχεις στη διάθεσή σου θαυμάσια παιδιά. Σίγουρα τα παιδιά έχουν το καλύτερο χαρακτήρα. Σίμωσέ τα πραγματικά. Είμαι πολύ για το καλύτερο. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Πάμε στο διάλειμμα μας φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε σε λίγο.